Υπηρέτησα ως Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατά το δεύτερο ήμιση του 2013 και το 2014. Δηλαδή η θητεία μου ήταν 18 μήνες και αποχώρησα μετά τις εκλογές το 2015 τον Ιανουάριο, παραδίδοντας τους κυρίους Σταθάκη και Σπίρτζη. Αναφερόμενος ειδικότερα στο θέμα της συνεδρίασης, έχω να αναφέρω ότι από το 2010 συγκροτήθηκαν ομάδες εργασίας στην ΕργοΣΕ με σκοπό την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, της σηματοδότησης, της τηλεδιοίκησης και των επικοινωνιών, καθώς και για την ηλεκτροκίνηση του ελληνικού σιδηροδρόμου. Συγκεκριμένα, το 2010 συγκροτήθηκαν δύο ομάδες συμπεριλαμβανομένων από την ΕργοΣΕ, οι οποίες σε συνεργασία με τον ΟΣΕ, ο οποίος είναι ο χρήστης του δικτύου, το 2011 παρέδωσαν τα πορίσματά τους και στη συνέχεια το ίδιο έτος, δηλαδή το 2011, συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας της ΕργοΣΕ για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου που αφορούσε την ανάταξη και αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης. Το 2012 η ΕργοΣΕ συνέταξε τα τεύχη δημοπράτησης και τα υπέβαλε για παρατηρήσεις στον διαχειριστή της γραμμής, δηλαδή στο ΜΟΣΕ, ο οποίος και τα ενέκρινε. Ακολούθησε η διαδικασία έγκρισης της σκοπιμότητας του έργου από την ενδιάμεση αρχή μεταφορών, διαχειριστική αρχή μεταφορών και τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ταυτόχρονη έγκριση της χρηματοδότησης από το Ταμείο Συνοχής. Άρα, το έργο εγκρίθηκε ως προς τη σκοπιμότητά του από όλα τα καθήλυν αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά όργανα και πήρε το δρόμο της δημοπράτησης στις 4 Φεβρουαρίου του 2014 με προϋπολογισμό 52.753.400 ευρώ χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ. Στο διαγωνισμό που ακολούθησε, ανάδοχος αναδείχθηκε ο υποψήφιος με τη χαμηλότερη προσφορά και έτσι το συμβατικό αντικείμενο διαμορφώθηκε μετά την έκπτωση 22,35% στο ποσό των 41.297.147 ευρώ. Χωρίς αναθεώρηση πάλι, επαναλαμβάνω, και ΦΠΑ. Ακολούθησε στη συνέχεια η διαδικασία, σύμφωνα με τον κανονισμό, ενημέρωση της Βουλής στις 3 Ιουνίου του 2014 και φυσικά ο έλεγχος νομιμότητας από το ελεκτικό συνέδριο, το οποίο έκρινε νόμιμη τη σύμβαση επιτρέποντας την υπογραφή της.